αναβολικά χωρίς παρενέργειες, a.k.a. SARMS. Άντε, το πολύ πολύ να πάθεις καμιά σαρμονέλα. Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα SARMS. Τι είναι τα SARMS, πού στέκουν νομικά τα SARMS, τι κάνουν στο σώμα μας τα SARMS, SARMS versus αναβολικά, παρενέργειες κλπ. Κλπ. Αν είναι αυτό που διαφημίζεται κλπ. Κλπ. Ωραία, οπότε ας ξεκινήσουμε με τα βασικά και τι είναι τα SARMS. SARMS είναι η συντομογραφία για Selective Androgen Receptor Modulators. Στα ελληνικά, άμα το μεταφράσουμε, έτσι κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση, μεταφράζεται σε επιλεκτικοί ρυθμιστές ανδρογόνων υποδοχών. Τώρα, αν μου πεις τι σημαίνει αυτό ακριβώς, θα μάθουμε λίγο πιο κάτω. Ας ξεκινήσουμε με την ιστορία των SARMS. Λοιπόν, τα SARMS υπάρχουν σαν έννοια και σαν concept και σαν δημιούργημα εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες βασικά. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, άσχετα με το ότι πουλιέται πρόσφατα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Οπότε, ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός των SARMS? Λοιπόν, γιατροί και επιστήμονες έκατσαν να δημιουργήσουν ένα φάρμακο το οποίο θα κάνει αυτά που κάνουν και τα αναβολικά, αλλά χωρίς τις παρενεργίες τους. Εξού και το όνομα Selective Androgen Receptor Modulator. Δηλαδή πιάνουν υποδοχής ανδρογόνων με κάθε διαφορετική ουσία οι επιστήμονες και ανεβοκατεβάζουν αυτούς τους υποδοχής και τους μεταβάλλουν, τέλος πάντων, χωρίς να πειράξουν τίποτα άλλο στο σύστημα. Επιλεκτικά κάνουν μόνο το καλό. Οπότε, είναι σαν τα αναβολικά χωρίς τις παρενέργειες. Αυτή είναι η θεωρία, όχι ακριβώς, θα το πούμε παρακάτω κι αυτό. Λοιπόν, οπότε γιατί το έκαναν αυτό οι γιατροί, τι τους νοιάζει τώρα να κάνουν κάτι τέτοιο? Το κάνουν αυτό για να αντιμετωπίσουν διάφορες ασθένειες όπως καρκίνους, οστεοπορώσεις, και διάφορα προβλήματα τα οποία ήδη αντιμετωπίζονται με τη χρήση μερικών ουσιών, αναβολικών, ορμονοθεραπείων κλπ. Κλπ. Αλλά όπως είπα, οι παρενέργειες είναι πολλές. Δηλαδή, θα σου δώσει ο γιατρός ένα φάρμακο εάν χτύπα ξύλο έχεις καρκίνο, το οποίο θα κάνει μερικά πράγματα στο σώμα σου, αλλά έχει και ένα σωρό παρενέργειες. Οπότε λένε, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από τα αναβολικά που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και από αυτά τα φάρμακα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Οπότε αυτή είναι η ιστορία πίσω από τα SARMS. Τώρα, νομικά πού ακριβώς στέκουν τα SARMS? Λοιπόν, εδώ είναι μια περίεργη φάση. Τώρα, για να καταλάβεις ακριβώς και πλήρως, κάνε λίγο υπομονή, θα σου εξηγήσω λίγο πώς λειτουργεί η φάση με τα φάρμακα, πώς φτάνει ένα φάρμακο στο φαρμακείο, να μπορείς να το αγοράσεις και να πάρεις απόδειξη για αυτό το φάρμακο, δηλαδή να είναι νόμιμο για να το χρησιμοποιήσεις και να το καταναλώσεις. Ωραία. Οπότε, είναι μια διαδικασία αρκετά μεγάλη και αρκετά χρονοβόρα. Ξεκινάει με το να ανακαλυφθεί, έτσι, η ουσία, η χημική ένωση. Για παράδειγμα, ας φέρουμε παράδειγμα την παρακεταμόλη. Ωραία. Κάθε ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, ένας οποιοδήποτε, μπορεί και εγώ, και ψάχνω, κάνω, ράνω κάποια στιγμή. Λέω, οπ, κοίτα, τι βρήκα, παρακεταμόλη. Μετά πάω σε μια αρχή, πάω σε μερικά άτομα, ας πούμε, θα το πω έτσι πολύ απλά. Τώρα, τα βήματα, αν δεν είναι ακριβώς έτσι, αν δεν είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος, δεν έχει τόση σημασία, γι' αυτό και δεν έκατσα να το ψάξω, να σου πω την αλήθεια, αλλά όπως είπα, δεν έχει τόση σημασία για το βίντεο. Οπότε μη με κράξεις και κάτω στα σχόλια, όχι σαρώ, το βήμα 3 είναι λάθος. Okay. Είναι απλά για να πιάσει λίγο το νόημα, πιάσουμε λίγο το νόημα. Λοιπόν, όπως είπα, ανακαλύπτει κάποιος την παρακεταμόλη και πάει μετά σε μια αρχή. Πάει στην αρχή, λέει: παιδιά, κοιτάξτε, έχω βρει αυτό το φάρμακο. Έχω κάνει αυτή την έρευνα, την έχω δοκιμάσει αυτά τα άτομα. Έχει αυτό το θετικό, ρίχνει το πυρετό. Ωραία. Το κάθονται, το μελετάνε και αυτοί, κάνουν και αυτοί τις δικές τους μελέτες. Λένε: ξέρεις τι, οι παρενέργειες δεν είναι τόσο πολλές, τα ωφέλη είναι αρκετά. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Ωραία. Και τότε η αρχή ή οτιδήποτε λέει: ξέρεις τι, εγκρίνουμε αυτό το φάρμακο για δοκιμές, για testing, να το τεστάρεις, να γίνουν μελέτες πάνω σε αυτό το φάρμακο, γιατί πρέπει να νομιμοποιηθεί πρώτα για τεστάρισμα και μετά να γίνουν μελέτες, έρευνες και λουπού κουλουπού. Ωραία. Οπότε αρχίζουν και γίνονται έρευνες πάνω στο θέμα, πάνε διάφορες φαρμακευτικές και πειραματίζονται με το προϊόν, με τη χημική ένωση αυτή. Και μετά από αρκετό καιρό πάει η φαρμακευτική και λέει: κοίταξε, έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το ντεπών. Το ντεπών που έχει μέσα την παρακεταμόλη. Και πάει στην αρχή, λέει: παιδιά, κοιτάξτε, έχω αυτό το ντεπών εδώ πέρα. Α, για να το δούμε. Οκ. Okay. Για να δούμε τις παρενέργειες. Οκ. Okay. Mm. Ξέρεις τι, σου επιτρέπουμε να το πουλήσεις. Πάει η φαρμακευτική, το πατεντάρει, αρχίζει και το πουλάει στα φαρμακεία, κάνει κονέ με τους γιατρούς. Αρχίζουν και οι γιατροί το συνταγογραφούν και
επωφελούμαστε σαν ανθρωπότητα από ένα νέο φάρμακο. Ωραία. Τώρα, άμα ρίξει άκυρο αυτή η αρχή, πει όχι, αυτό είναι επικίνδυνο ή δεν είναι αρκετά ασφαλές ή δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες πάνω σε αυτό, να είμαστε ασφαλείς 100%. Ρίχνουν άκυρο, τότε το παίρνει πάλι η φαρμακευτική και διάφοροι οργανισμοί κλπ. Συνεχίζουν να κάνουν τα τεστ, τις δοκιμές κλπ. Ξαναπάνε στην αρχή μετά όταν νιώσουν έτοιμοι και ή θα φάνε άκυρο και θα πρέπει να κάνουν αυτό το γολγοθά ή θα πάρουν το OK και θα μπορούσαν να το πουλήσουν. Ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία, πολύ μπακαλίστικα, πώς φτάνει ένα φάρμακο στο φαρμακείο. Τα SARMs, σε ποιο βήμα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα έχουν ανακαλυφθεί, αυτό το ξέρουμε. Ωραία. Έχουν εγκριθεί. Έχουν εγκριθεί, αλλά μόνο για τεστάρισμα, μόνο για έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να τα αγοράσεις νόμιμα. Μπορείς να τα πουλήσεις νόμιμα, αν έχεις την επιχείρηση και όλα τα προαποτήματα. Εάν το πουλήσεις, πρέπει να το κάνεις ξεκάθαρο ότι δεν είναι για κατανάλωση ανθρώπινη, ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται ένας άνθρωπος να το καταναλώσει. Και εσύ μπορείς να το αγοράσεις, αλλά όχι να το καταναλώσεις. Μπορείς να το αγοράσεις και να το πάρεις και να πάρεις μερικούς αρουραίους, να πας σε ένα legit εργαστήρι, να το δώσεις στους αρουραίους και να γράψεις τα ευρήματά σου και μετά να πεις: κοιτάξτε, παιδιά, τη βρήκα. Αυτό επιτρέπεται. Τι δεν επιτρέπεται? Να το χρησιμοποιήσεις. Τώρα, εάν πάρεις εσύ ένα φάρμακο, το οποίο δεν έχει εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση, μόνο για αρουραίους, και το πάρεις, καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι εσύ το πειραματόζω. Ναι, είναι νόμιμο να τα αγοράσεις, ναι, είναι νόμιμο να τα έχεις, αλλά δεν είναι νόμιμο να τα χρησιμοποιείς. Τώρα, αν πεις εγώ, εμένα τι με νοιάζει, δεν θα με σταματήσει η αστυνομία ή δεν θα με δει κανείς, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιώ SARMs και θα με χώσει μέσα. Και αν με πιάσουν με τα SARMs, θα πω, ξέρεις τι, φίλε, έχω τρεις αρουραίους στο σπίτι μου και κάνω δοκιμές. Όμως, εδώ προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα με τα SARMs. Επειδή δεν έχουν νομιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, δεν τα έχουν αγγίξει φαρμακευτικές. Δεν υπάρχουν σαν προϊόντα στα φαρμακεία, δεν τα συνταγογραφούν οι γιατροί. Ωραία. Με αποτέλεσμα να μην έχεις ιδέα ποιος το έχει φτιάξει και αν είναι legit αυτό που έχεις πάρει, αν δεν είναι νοθευμένο. Τώρα, άμα είναι νοθευμένο, ξέρεις ότι έχει άλλα χημικά, άλλες ουσίες, οι οποίες μπορεί να σου καταστρέψουν τον οργανισμό. Μπορεί κάλλιστα να τα έχει φτιάξει ένας τύπος στο γκαράζ ή στην κουζίνα του και να τα πουλάει και απλά γράφει στο site ότι είναι σε ένα πολύ ψαγμένο εργαστήρι. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρεις και δεν θα κάτσει καμία αρχή να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Οπότε, δεν έχεις ιδέα αν είναι νοθευμένα. Τώρα, εάν κάνουμε την υπόθεση ότι δεν είναι νοθευμένα, ότι έτυχε και πήρες ένα καθαρό SARM, αυτό που πλήρωσες, αυτό που πήρες. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Και σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο σώμα σου. Δεν έχεις ιδέα πώς θα επιδράσουν στον οργανισμό σου. Θα μου πεις, ναι, έχω διαβάσει. Ναι, έχεις διαβάσει, αλλά αυτά είναι από τύπους σε φόρουμ, οι οποίοι απλά παίρνουν τα SARMs και μεταγράφουν, προσπαθούν να κάνουν διαγνώσεις, να γράψουν τις παρενέργειες, να κάνουν έρευνα. Ωραία. Αλλά αυτή είναι απλά gym bros. Okay. Και άμα πάθεις κάτι, τι θα πας μετά στον τύπο Muscle Worship XXX 2001 να του ζητήσεις το λογαριασμό ή να του κάνεις μήνυση? Όχι. Άμα εμπιστευτείς έναν άκυρο τύπο στο forum, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θα έπρεπε. Οπότε, ό,τι διαβάζεις είναι ή από άκυρους τύπους που απλά προσπαθούν να μαντέψουν πώς λειτουργούν αυτές οι ουσίες, ή είναι από έρευνες. Οι έρευνες που έχουν γίνει όμως δεν είναι αρκετές και γι' αυτό δεν έχουν νομιμοποιηθεί τα SARMs για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό πρέπει να καταλάβεις. Μόνο και μόνο επειδή διάβασε μία έρευνα δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να βγουν 10-20 έρευνες πάνω σε ένα συγκεκριμένο SARM που υπάρχουν δεκάδες και μετά να βγουν μετά-αναλύσεις και μετά να αναλύουν αυτές τις έρευνες και να πούνε το και το και το. Ωραία. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, δεν έχεις ιδέα τι θα προκαλέσει τον οργανισμό σου. Μπορεί σε 30 χρόνια από τώρα να βγει μια μετά-ανάλυση και να σου πει: ξέρεις τι, θα πεθάνεις, ή δεν θα κάνεις παιδιά, ή θα κάνεις τερατογενείς, ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρεις. Για να έχεις μια ιδέα, για να αποκτήσεις μια ιδέα, πρέπει να περιμένεις να γίνει όλη αυτή η διαδικασία που σου είπα με το φάρμακο, να βγει στα φαρμακεία κλπ. Αν βγει, γιατί μερικά φάρμακα δεν βγαίνουν ποτέ, επειδή δεν είναι ασφαλή και δεν αξίζουν και δεν βγαίνουν ποτέ να πουληθούν νόμιμα. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβεις, ότι ακόμα δεν έχεις ιδέα αν αγοράσεις ένα SARM, αν είναι νοθευμένο ή όχι. Αν δεν είναι νοθευμένο και είσαι τυχερός και είναι κάθαρο, δεν έχεις ιδέα πώς θα επιδράσει στον οργανισμό σου. Οπότε, επόμενο θέμα θα μιλήσουμε για τα SARMs και τις παρενέργειές τους. Όπως είπα και ξαναείπα, δεν έχουμε ιδέα πώς λειτουργούν στο σώμα μας. Ωστόσο, εάν δεν πάρεις τίποτα, και ανέβει μόνη της η τέστο, μαγικά. Υπάρχουν άτομα που γεννιούνται με ψηλότερη τέστο από όσοι έχει το σώμα τους. Και όταν λέω τέστο, εννοώ τεστοστερόνη. Ωραία. Και καμία ουσία να μην πάρεις και πολλαπλασιαστεί η τεστοστερόνη στο αίμα σου,
θα έχεις κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, θα έχεις κάποιες αρνητικές συνέπειες παρενέργειες. Ωραία. Πέρα από τα θετικά, ότι θα έχεις μύες και θα είσαι κομμένος, θα έχεις και μερικά προβλήματα. Τι προβλήματα? Τα ίδια προβλήματα που θα έχεις αν πάρεις τεστοστερόνη χωρίς να τη χρειάζεσαι. Και όταν λέω χωρίς να τη χρειάζεσαι, εννοώ ότι να μην είσαι άρρωστος, να μην έχεις από μόνο σου χαλομήλητες, να μην την έχει γράψει ο γιατρός, να μην έχεις προβλήματα, οστεοπορώσεις κλπ. Και απλά την παίρνεις μόνο για να σε ωραίο στην παραλία. Αυτό εννοώ. Να μην τη χρειάζεσαι. Οπότε, ό,τι παρενέργειες έχεις παίρνοντας αναβολικά, θα έχεις και απλά έχοντας αυξημένη τεστοστερόνη στο αίμα σου. Τι είναι αυτές οι παρενέργειες? Για παράδειγμα, τα άτομα που γεννιούνται με υψηλή τεστοστερόνη, ψηλότερη από όσο θα έπρεπε, υπάρχει και αυτό, μπορεί να καραφλιάσουν στα 30 αντί στα 40, μπορεί να έχουν αυξημένη επιθετικότητα, μεγαλύτερη τάση για τραυματισμούς και κάτι τέτοια. Οπότε δεν έχει σημασία ποια ουσία θα πολλαπλασιάσει τα επίπεδα της τεστοστερόνης σου ή οποιοδήποτε άλλης ορμόνης στο σώμα σου. Σημασία έχει ότι ανέβηκαν. Και αφότουσον ανέβηκαν, θα έχεις και αρνητικές συνέπειες από αυτό. Ωραία. Τώρα, όπως είπαμε, τα SARMs δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς κάνουν στο σώμα μας. Ωστόσο, έχουμε μια ιδέα για το ποιες είναι οι παρενέργειες. Και τώρα θα σου πω μια λίστα με παρενέργειες. Προβλήματα στο σηκώτη, φράξιμο των αρτηριών, προβλήματα στη χοληστερίνη και όταν θα σταματήσεις, στήτικες δυσλειτουργίες, κατάθλιψη. Okay. Αυτές είναι έτσι η σούμα, αυτή είναι η σούμα με τις παρενέργειες των SARMs. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι. Είναι ακριβώς οι ίδιες οι παρενέργειες με τα αναβολικά. Τώρα θα μου πεις, όχι Σαρό, ξέρω αυτό το SARM που δεν έχει τόσες παρενέργειες. Να σας σταματήσω εδώ πέρα. Μερικά SARMs δεν έχουν τόσες παρενέργειες επειδή δεν είναι τόσο αποτελεσματικά εξ αρχής. Όσο πιο αποτελεσματικό είναι το SARM, όσο περισσότερο σου ανεβάζει την τέστο, τόσο πιο πολλές παρενέργειες θα έχεις. Όσο πιο δυνατό σε κάνει στο gym, τόσο πιο πολλές παρενέργειες θα έχεις. Όσο περισσότερο μη σου βάζει, τόσο πιο πολλές παρενέργειες θα έχεις. Όπως και με τα αναβολικά. Τα αναβολικά, όταν λέμε αναβολικά, υπάρχουν δεκάδες ουσίες, μπορεί και εκατοντάδες. Κάθε ουσία, υπάρχουν ουσίες, για παράδειγμα, που τις παίρνεις και δεν καταλαβαίνεις καν ότι τις πήρες, γιατί δεν είναι τόσο αποτελεσματικές. Μπορεί να σου ανεβάσουν 10% την τέστο ή κάτι τέτοιο. Και δεν έχεις ιδέα, δηλαδή μπορεί να στο βάλει κάποιος στο ποτό, στο σεξ σου και να μην καταλάβεις καν ότι παίρνεις SARMs ή αναβολικά. Και οι παρενέργειες θα είναι πάλι μηδαμινές. Ωστόσο, εάν πάρεις ένα SARM το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και υπάρχουν πολλά SARMs που είναι και πιο δυνατά από ορισμένα αναβολικά, θα έχεις ένα σωρό παρενέργειες. Όπως με τα αναβολικά. Και να φτάσουμε στην άποψή μου. Ξέρεις ότι εγώ είμαι κατά των αναβολικών. Σου λέω να μην πάρεις αναβολικά, εάν δεν το χρειάζεσαι πραγματικά, εάν δεν στο έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός και δεν υπάρχει ένας σοβαρός ιατρικός λόγος πίσω από αυτό. Και όταν λέω σοβαρός ιατρικός λόγος, δεν εννοώ να είσαι ωραίος στην παραλία. Με τον ίδιο τρόπο θα σου πω, μείνε μακριά και από τα SARMs. Ένας παραπάνω λόγος να μείνεις μακριά από τα SARMs είναι ότι δεν έχεις ιδέα πώς θα επιδράσουν στον οργανισμό σου και δεν έχεις ιδέα ποιος τα δημιούργησε. Όχι ότι έχεις τα αναβολικά στις περισσότερες των περιπτώσεων. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θέλω να καταλάβεις από αυτό το βίντεο, αυτό που θέλω να νιώσεις είναι ότι αναβολικά, SARMs, ίδιο τσουβάλι. Okay. Αναβολικά, SARMs, ίδιο τσουβάλι. Όπως φέρεσαι στα αναβολικά, θα φέρεσαι και στα SARMs. Εντάξει. Τώρα μου πεις, άρε Σαρό, υπερβόλας είσαι. Όχι, δεν είμαι υπερβολικός. Και αυτό το πρόβλημα έχει ο κόσμος. Okay. Για παράδειγμα. Βγαίνει το τσιγάρο. Δεν έχει ιδέα κανείς για το τσιγάρο. Αρχίζουν και καπνίζουν όλοι. Παφα πούφα. Okay. Μετά από 20 χρόνια αρχίζουν και πεθαίνουν. Μετά βγαίνουν έρευνες. Α, ξέρεις τι, το τσιγάρο σκοτώνει. Α, μάλιστα. Βγαίνουν νόμοι να σε προστατέψουν. Φόροι να καταστρέψουν τη βιομηχανία του τσιγάρου κλπ. Κλπ. Okay. Και τώρα όλοι είναι κατά του τσιγάρου και λένε ναι, ρε φίλε, εντάξει, κάνει κακό. Μερικοί καπνίζουν, αλλά λένε, okay, καπνίζω ξέροντας ότι θα πεθάνω νωρίτερα. Ωραία, αυτό γίνεται με το τσιγάρο. Μετά είναι με τα αναβολικά. Βγαίνουν τα αναβολικά, αυτό το νέο πράγμα είναι γαμάτο. Σου βάζει μυς και δύναμη και είσαι γαμάτος. Οκ, παίρνουν όλοι αναβολικά. Μετά από λίγα χρόνια πάλι αρχίζουν και πεθαίνουν. Και μετά λένε, είναι κακά τα αναβολικά τελικά. Α, ναι, αναβολικά κακά. Και έχει αρχίσει η κοινωνία, έτσι, και έχει βάλει και τα αναβολικά στην άκρη. Οπότε βάλαμε το τσιγάρο στην άκρη, βάλαμε τα αναβολικά στην άκρη. Οπότε βγαίνει το SARM. Δεν ξέρω αν νιώθεις λίγο. άμα μπορείς να το καταλάβεις, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει η εκπαίδευση, η ενημέρωση, επειδή δεν υπάρχουν βίντεο που σου λένε μην πάρεις SARMs, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις SARMs. Και μην περιμένεις τον κόσμο, το κράτος και οποιονδήποτε να έρθει να σου πει και να θέσει κάνονες κλπ. Κλπ. Να σε προστατεύσει. Γιατί αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει πολύ καιρό. Okay. Οπότε,
Μην είσαι βλάκας όπως οι περισσότεροι. Νιώσε λίγο, δες λίγο την ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται συνέχεια και βγες από πάνω και θέτεις την υγεία σου σε κίνδυνο. Δεν είναι σαν να παίρνεις πρωτεΐνη, ορού γάλακτος. Δεν είναι σαν να παίρνεις μια πολυβιταμίνη. Είναι σαν να παίρνεις αναβολικά. Και τώρα φτάνουμε στο εύλογο ερώτημα. Θεωρείσαι φυσικός αν πάρεις SARMs? Όχι, δεν θεωρείσαι φυσικός. Εάν πάρεις SARMs, πάει η παρθενιά σου. Η παρθενιά του φυσικού. Οκ, θεωρείσαι πια χημικός. Και θα σου το πω άλλη μια φορά. SARMs αναβολικά, ίδιο τσουβάλι. Οπότε αυτά είχα να πω, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κουμώντε like, εγγραφή, χτυπάτε το καμπανάκι. Πείτε μου τι άλλο σας άρεσε να δείτε κάτω στα σχόλια. Και τα λέμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.